Καναπεδάκια με αυγοτάραχο. Φτιάχνει 12 καναπεδάκια για 6 άτομα. Έχετε δοκιμάσει ποτέ αυγοτάραχο? Εγώ αισθάνομαι πάντα σαν να είναι γιορτή όταν το αγοράζω. Γιατί? Επειδή δεν το βρίσκω συχνά, είναι ακριβό, αλλά θεωρείται μια αδιαφυσβήτητα ξεπέραστη λιχουδιά. Αν το βρείτε και πιστέψτε με, αξίζει να το ψάξετε, μπορείτε να το φάτε σκέτο, κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες με λίγο λεμόνι, τριμμένο πιπέρι και λίγο παγωμένο ούζο με παγάκια. Ωστόσο, αν θέλετε να γιορτάσετε με ένα κοψό κοκτέιλ πάρτι, χρησιμοποιήστε αυτό το εξαιρετικό γκουρμέ κέρασμα για να φτιάξετε αυτά τα δροσιστικά μικρά καναπεδάκια. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα εξαφανιστούν σε λίγα λεπτά. Ας δούμε τα υλικά μας. 12 φέτες, 80 γραμμάρια αυγοτάραχο. 120 γραμμάρια κρέμα τυρί ελαφρύ, κρύο, σαν Φιλαδέλφια κλπ. 30 ml, 2 κουταλιές σούπας κρέμα γάλακτος μαγειρικής, κρύα. 12 στρογγυλά κρακεράκια με γεύση ουδέτερη ή με βότανα. Ξύσμα ή τρίματα από μισό λάιμ. 1 κουταλιά της σούπας, 15 ml χυμός λεμονιού ή λάιμ. 1 κουταλάκι του γλυκού φρέσκος άνηθος ψιλοκομμένος. 12 φύλλα σκηνόπρασο και λίγα ραπανάκια για γαρνίρισμα και προαιρετικά φρεσκοαλεσμένο μαύρο πιπέρι. Μέθοδος. Ετοιμάστε την κρέμα. Στο μπολ με το τυρί κρέμα ρίξτε την κρέμα γάλακτος και το ψιλοκομμένο άνηθο. Χτυπήστε με το σύρμα να ανακατευθούν πολύ καλά, προσθέτοντας και το χυμό λεμονιού ή λάιμ. Αφήστε στο ψυγείο σκεπασμένο να κρυώσει για μία ώρα. Ετοιμάστε το αυγοτάραχο. Ξεφλουδίστε το κερί που περιβάλλει το αυγοτάραχο με τα χέρια σας όσο περισσότερο μπορείτε. Καθαρίστε το υπόλοιπο κερί με ένα κοφτερό μαχαίρι. Κόψτε σε 12 λεπτές φέτες. Κρατήστε τις στην άκρη, στο ψυγείο σκεπασμένες, αν ετοιμάσετε τα καναπεδάκια αργότερα. Φτιάξτε τα καναπεδάκια. Βάλτε τα στρογγυλά κρακεράκια σε μια στενόμακρη πιατέλα σερβιρίσματος. Τοποθετήστε την κρέμα μέσα σε ένα κορνέ. Μοιράστε την εξίσου φτιάχνοντας στροβιλισμούς με το κορνέ σας πάνω από κάθε κράκερ. Τοποθετήστε απαλά πάνω από κάθε κράκερ μια λεπτή φέτα αυγοτάραχο. Πασπαλίστε από πάνω το ξύσμα λάιμ και σκορπίστε γύρω στην πιατέλα λίγα ραπανάκια σε σχήμα μικρών λουλουδιών για χρωματική αντίθεση. Προαιρετικά προσθέστε λίγο φρεσκοαλεσμένο μαύρο πιπέρι. Για να τελειώσετε αυτά τα εκλεκτά ορεκτικά, γαρνίρετε προσθέτοντας ένα φύλλο σκηνόπρασο πάνω από κάθε κράκερ. Βάλτε την πιατέλα σκεπασμένη με πλαστική μεμβράνη στο ψυγείο για μία ώρα για να παγώσουν καλά τα καναπεδάκια. Πρόταση σερβιρίσματος. Σερβίρετε τα καναπεδάκια παγωμένα από το ψυγείο μαζί με κρύο τζιν, ούζο με παγάκια ή οποιοδήποτε δροσιστικό κοκτέιλ. Απλά απολαυστικά, σικάτα, αλμυρά και γεμάτα ζέση, λεμονάτα και κρεμμόδι καναπεδάκια που θα ενθουσιάσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Απολαύστε τα! Περισσότερες πληροφορίες για το αυγοτάραχο θα διαβάσετε στην ιστοσελίδα μου. Το link της στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.